Είναι μουσικός, είναι μέλος του συγκροτήματος Rhodes United και φίλος του Παύλου Φίσα. Κύριε Κλίντ, καταρχήν η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις σας εξέπληξε? Τι το περιμένατε ότι ο θάνατος του φίλου σας ήταν πια η καμπάνα που βάρεσε η χειρά σε όλη την κοινωνία και δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή η υπόθεση? Καταρχάς, ο θάνατος του Παύλου Φίσα είναι ένα τραγικό γεγονός που ακόμα και αν πάνε όλα καλά, που θέλω να το πιστεύω, και εξαρθρωθεί πλήρως η νεοναζιστική αυτή οργάνωση, και βεβαίως το επισημαίνω, η σχέση της με την αστυνομία. Δεν θα φέρει πίσω το φίλο σας, θα μου πείτε, σωστά, πολύ σωστά. Δεν θα φέρει ποτέ πίσω, ας πούμε, αυτό το παιδί. Αυτό που έχω χρέος να κάνω τώρα, έχοντας αυτό το βήμα, είναι να μεταφέρω αυτό που θέλανε οι φίλοι του, οι κοντινοί του και οι συγγενείς του. Το πρώτο πράγμα που είπαμε και στην κοινή συνέντευξη που κάναμε όλοι οι καλλιτέχνες της hip-hop μουσικής πριν από λίγες μέρες, ότι ο Παύλος ακόμα. Άμα είχε την ατυχία ο Παύλος ή οποιοδήποτε άνθρωπος είχε σκοτωθεί, Έλληνας ή όχι, να μην έχει τόσους φίλους λόγω του επαγγέλματός του και λόγω της μουσικής που έκανε, θα τον είχατε φάει, δεν εννοώ εσάς προσωπικά μόνο, τα μίντια και τα κόμματα. Γιατί ο καθένας, είτε το καπελώσει είτε δεν το καπελώσει, πάντως κάνει το παιχνίδι του με αυτά τα πράγματα, όπως το είδαμε να γίνεται με τον Γεωργόπουλο, με τον Γρηγορόπουλο, όπου η καημένη μάνα του, ας πούμε, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και στα μίντια και στα κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση πέσανε και οι Χρυσαυγίτες, αλλά και όλη η Ελλάδα πέσανε στην περίπτωση. Πέσαμε πραγματικά ακόμα και εμείς οι συνάδελφοί του στην περίπτωση, γιατί ο Παύλος πήγε εκεί χωρίς να είναι οργανωμένος πουθενά. Δεν είχε τις πλάτες κάποιων άλλων 20-10 φίλων του για να δίνουν έναν. Ο άνθρωπος πήγε μόνος του για να γλιτώσει τους φίλους του. Αυτό είναι το βασικό μου χρέος. Από εκεί και πέρα, πολλά έχουν υποθεί για τον Παύλο. Όλοι έχουμε καταλάβει πάνω κάτω ποιος ήταν ο χαρακτήρας του. Αυτό που είναι σημαντικό και που θέλαμε να δείξουμε και με την κοινή συνέντευξη είναι ότι έχει φτάσει η ώρα, νομίζω, το 2013, να ξεπεράσουμε αυτό που κανείς σας δεν συζητάει, ενώ προσπαθείτε να βρείτε γιατί και γιατί, αντί να πείτε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα είναι το δεύτερο μέρος της σύντησής μας. Ναι, ναι, αλλά ναι. Πάντως ως τώρα πρέπει να ερμηνεύσουμε και τι συνέβη. Συμφωνώ απόλυτα. Αφού θέλουμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε τι συνέβη, και θεωρούμε ότι είναι και πιο σημαντικό από το να πούμε, από το να, ξέρεις, ενωθούμε όλοι μαζί και να λύσουμε το πρόβλημα, να εξαρθρωθεί η Χρυσή Αυγή από την αστυνομία και η ίδια η Χρυσή Αυγή, και μετά να συζητήσουμε όλα τα ιστορικά και κοινωνιολογικά. Αλλά άμα θέλετε να το κάνουμε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας ρωτούσαν, ας πούμε, πάρα πολλοί άνθρωποι γιατί, ποιο ήταν το μήνυμα αυτής της συνέντευξης και γιατί το κάνετε. Η ίδια η συνέντευξη ήταν το μήνυμα, ότι διαφορετικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες, μάλιστα με μεγάλα εγώ, με διαφορετικές ιδεολογίες, κουλτούρες και από την επαρχία, από εκεί. Και με εσωτερικές συγκρούσεις. Πάρα πολύ μεγάλες, όπως κάθε κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα, μαζευτήκαμε όλοι μαζί για να δείξουμε έστω και για μια μέρα ότι μπορούν άνθρωποι να βρουν ένα κοινό σημείο, τουλάχιστον τη μία ανοχή του στον ναζισμό και τον φασισμό, και να ξεπεράσουν αυτό το εμφυλιακό κόμπλεξ που έχουμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο μήνυμα. Πώς όλοι μαζί. Αυτό είναι. Καθίστε λίγο, κύριε Πρεδεντέρη, παρακαλώ. Δεν είμαι εγώ, ο κύριος Αριανός ήταν. Α, κύριε Σαβιάννη, ναι. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι πάντα μέχρι τη μεταπολίτευση. Κανείς δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ότι έχουμε βιώσει ένα εμφύλιο που άφησε βαθιά τραύματα, που όλοι φταίγαν, που κανείς δεν είχε το απόλυτο δίκιο, που δεν μπορέσαμε να ανασάνουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως όλος ο κόσμος και να χαρούμε τουλάχιστον την ειρήνη, αν και μέσα στη φτώχεια και την καταστροφή που άφησε ο πόλεμος. Και είχαμε αυτόν τον εμφύλιο. Αυτό, όλα τα κόμματα, τουλάχιστον γιατί μέχρι τότε, ας πούμε, ήταν ένας παρατεταμένος εμφύλιος, θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε,
λίγο πριν τη Χούντα και μετά τη Χούντα που προσπάθησαμε να κάνουμε μια δημοκρατία ανθρώπινη, ας πούμε, τα κόμματα πάντα χρησιμοποιούσαν αυτό το εμφυλιακό πράγμα του διαχωρισμού. Το μήνυμα που θέλουν οι φίλοι του, εμείς οι συνεργάτες του, ο κόσμος που ακούει hip-hop, σας πληροφορώ, δεν είναι λίγος, αλλά και ο κόσμος που έχει γίνει ακούει μουσική, είναι νέος και επιπόλαιος, ας πούμε. Το είδατε, μπορεί και να κάτσει σε ένα τραπέζι και να μιλήσει για ένα πράγμα. Μάλιστα. Παρά τις διαφορές τους. Κύριε Πουλικάκο, συμφωνείτε με αυτό το μήνυμα? Απευθύνομαι στον καλλιτέχνη τώρα, γιατί ένας καλλιτέχνης μας λέει αυτό, μας λέει εμείς όλοι του hip-hop, με όλες μας τις διαφωνίες, κάτσαμε γύρω από ένα τραπέζι να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας. Καλύτερα να ρωτήσετε ένα πολιτικό, γιατί δεν το κάνουν αυτό τα κόμματα. Θα πάω μετά να ολοκληρώσω τον κύκλο με τους καλλιτέχνες και θα πάω στους πολιτικούς. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνείτε? Δηλαδή, σε ένα πόλεμο δεν κοιτάς τι φοράει ο διπλανός σου, γιατί αν λέει διαφορετικά πράγματα από σένα. Μάλιστα. Το είχε πει και η κυρία Κανέλη αυτό, αλλά δυστυχώς δεν το τήρησανε. Πάντως, οφείλω να πω ότι το τελευταίο 15ήμερο, με τα διάφορες παραφωνίες που μπορούμε να τις βάλουμε λίγο σε υποσημείωση, η πολιτική μας τάξη δεν ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Το τελευταίο 15ήμερο, όχι πριν. Να έχει πάνω. Παρακαλώ. Η κοινότητα, η R&B, όπως εκφράστηκε στη συγκεκριμένη συνέντευξη, που είναι η ιστορική σημασία συνέντευξη, ήταν πιο μπροστά από την πολιτική τάξη, πιο μπροστά από τα media, και ίσως, επειδή ακριβώς έχει μια λαϊκή σοφία, γιατί είναι λαϊκοί άνθρωποι οι περισσότεροι, δημιουργικοί, καλλιεργημένοι, αλλά λαϊκοί άνθρωποι, είχε την ενσυναίσθηση και τον τρόπο να καταλάβει τι γίνεται στην κοινωνία και ποιο είναι το αίτημα, και νομίζω ότι αυτοί το εκφράσαν πιο καλά από όλους μας και πρώτοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι γενικά ο κόσμος... Μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Βεβαίως, κύριε Κλίντ. Από κοινωνιολογικής πλευράς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, νομίζω, με πολλούς τρόπους, αλλά δεν είμαι επιστημόνας να μπορέσω να το κάνω σωστά αυτό. Όχι, μιλήσατε με την καρδιά σας και με το. Με τα λόγια του καλλιτέχνη. Γενικώς όμως, δεν είναι θέμα ενός μουσικού είδους και κάποιων φανατικών ακροατών. Εδώ μιλάμε γενικά για μουσική και πρόκειται για μια παγκόσμια γλώσσα που Δεν είναι μόνο Έλληνες. Ναι, κάνει διακοπές στο Skype, δυστυχώς, και δεν τον ακούμε τον κύριο Κλίντ. Μ' ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Ναι, η μουσική γενικά είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Ναι, αλλά σε επιστρέψουμε λίγο στο θέμα το δικό μας που συζητάμε. Απλά θέλω να μιλήσω λίγο για τον κόσμο που νιώθω ότι σε αυτή τη συζήτηση μένει απ' έξω και είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της χώρας. Και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, όχι μόνο στη δική σας εκπομπή, γενικότερα. Και ίσως τώρα που, ας πούμε, τα mainstream media αλλάζουν τακτική, ίσως ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά από αυτά που είπαμε στη συνέντευξη, το μήνυμα της ενότητας, και δεν μιλάω ενότητα κάποιων αριστερών δυνάμεων μόνο. Μιλάω ενότητα γενικά σε όλα τα θέματα και προβλήματα που έχει ο τόπος, ώστε να ξεπεραστούν. Και αυτό που είπε ο κ. Πουλικάκος περί πολέμου, ίσα-ίσα, δεν θέλουμε να μας εξορθήσει κανένας σε κανένα είδους πόλεμο. Θεωρούμε προσβλητικό. Το είπατε σωστά πριν. Να φύγουμε από την εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα. Το είπατε σωστά πριν. Θεωρούμε πάρα πολύ προσβλητικό στα μίντια και στην κοινωνία εν γέννη να αναλώνεται στο αν θα γίνουν εκλογές ή τι θα κάνει με το δικό του μαγαζάκι και κόμμα. Έστω αυτή τη στιγμή πρώτα να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της αστυνομίας, η οποία έχει βαθύ πρόβλημα, και να τη βοηθήσουμε ώστε να μην λέμε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, γιατί δεν μπορεί κάποιος να επικαλείται ότι με μια φράση εξωθούνται άνθρωποι να ψηφίσουν νεοναζί. Γιατί έχουμε ελευθερία λόγου και μπορώ να λέω ποια φράση θέλω. Ναι, αλλά... ότι θα εξωθ... Όχι, όχι. Σας λέει όμως το εξής, αν κατάλαβα καλά τη σκέψη του Δημάρχου. Γιατί έχουν σκοτωθεί και παιδιά, δεν το είπαμε αυτό. Ναι, λέω, θέλω να πω ότι εάν υβρίζεται μια κατηγορία ανθρώπων από μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, είναι ευκολότερο οι υβριζόμενοι να αισθανθούν θυγμένοι. Όπως και το Ρουφιάνη δημοσιογράφη. Επίσης, είναι το ίδιο άθλιο. Όπως και αυτό. Το ίδιο άθλιο. Παρ' όλα αυτά, δεν σας φαίνεται και λίγο δικαιολογημένο τόσα χρόνια που όλοι κάνουμε ότι δεν ξέρουμε να υπάρχει και αυτή η πολεμένη κατάσταση? Είναι κάπως λογικό. Τι περιμένατε από εμάς, δηλαδή, αφού δεν μας άκουγε κανείς? Θα υπάρχει. Είμαστε νέοι και επιπόλαιοι. Γίνεται καμιά φορά αυτό. Άλλο ήθελα να πω. Ότι θεωρούμε προσβλητικό να συζητάμε για εκλογές, να συζητάμε για καθόλου επιπόλαιο. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε πάρα πολύ καλά. Απλώς προσπαθούμε να βάλουμε και ένα όριο
να εξηγήσουν δηλαδή πώς μερικές υπερβολές οδηγούν στο άλλο άκρο. Ας φωνάζετε ιστορικό, ας φωνάζετε κάποιους ιστορικούς, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι, ας πούμε, ναι, εντάξει, είναι έτσι. Τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή κάπως πρέπει να απεγκλωβιστούμε από αυτό το μεταμφυλιακό κόμπλεξ, δεν ξέρω, αυτά είναι ψυχολογικά προβλήματα που έχουμε. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε, τα άκουσα με πολύ μεγάλη ενδιαφέρον. Είναι προσβλητικό να μην βλέπουμε όλοι μας, είτε ακούμε hip hop είτε δεν ακούμε, γενικά οι άνθρωποι που είναι και κάπως πιο ανοιχτό μυαλί, είναι προσβλητικό να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια κοινή συζήτηση και κοινή πλεύση στο θέμα της Χρυσής Αυγής και τη σχέση με την αστυνομία. Προς όλες τις πλευρές και προς όλα τα κόμματα. Και στη μνήμη του Παύλου και όλων των άλλων θυμάτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλήτη, που είστε μαζί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.